Γεια σας. Έλενα. Τι έγινε, τολμηρό κορίτσι? Είπα να τολμήσω λίγο πιο μαύρο. Έβαλες εδώ στις... Όχι, είναι πόρτες. Παντού. Α, είναι παντού. Και πας σε πάρτι εσύ? Ναι. Τι πάρτι είναι αυτό? Φοιτητικό, που γίνεται σε φάση υπόγειο μπαρ. Σε φάση υπόγειο. Ναι. Ναι. Underground αυτό. Δηλαδή. Ναι, ναι. Και πότε θα ντυθείς να πας? Ντύθηκα. Δεν σας αρέσω. Τι να μου αρέσει, λουλουδάκι, όμορφο, καρδούλα μου, τι να μου αρέσει. Αυτή η πάρα σου, τέλος πάντων, φούστα, θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ωραία με μπότες. Και όχι με αυτά τις γοβίτσες που έχεις βάλει εκεί, που είναι της μαμάς σου. Όχι. Δικές σου. Ναι. Αποκλείεται. Τις αγόρασα τώρα. Εντάξει. Α, να τις πας πίσω, προλαβαίνεις. Αυτό είναι για, με την όπισθεν, κατευθείαν θα πάνε. Θέλει μπότες. Η φούστα μου αρέσει πάρα πολύ και την κρατώ, γιατί είναι και πολύ ωραίο το χρώμα της. Και μέχρι εκεί θα φτάσω να σου πω ότι κρατάω. Το δερμάτινο δεν μου κάνει κάτι και δεν μου κάνει και η τσάντα. Δηλαδή, είναι μια διάφορη εικόνα που δεν μπορώ να τοποθετήσω κάπου. Και επίσης δεν ξέρω εσύ γιατί μπορεί να ντύθηκες έτσι σήμερα. Δεν το καταλαβαίνω, δεν σε βλέπω εγώ εδώ κάπου. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι δεν έχω κάνει styling, αλλά εντάξει, δέχομαι ότι δεν σας μπορεί να μην σας αρέσει. Θα κάνεις το άτομο. Και κοιτιούνται μεταξύ τους. Ναι, τι θα γίνει. Δεν δέχεται ότι δεν έχει κάνει styling. Δεν δέχεται. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Στέλιο. Ναι, Σοφία, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ξέρεις να πας σε πάρτι. Εντάξει, γιατί δεν υπάρχει κανένα πάρτι vibe σε αυτήν την εικόνα, ειδικά φοιτητικό. Ή ούτε underground, ούτε party γενικά. Μου αρέσει η φούστα, μου αρέσει και το πουκάμισο. Σε party θα κρατούσα μόνο αυτό το πουκάμισο. Και κάτω νομίζω ότι ανέβαζες. Θα ήθελα αυτή η εικόνα να γίνει λίγο πιο γυαλιστερή. Λίγο πιο γυαλιστερή, λίγο πιο sexy. Που νομίζω αν φορά και σε ένα κολάν γυαλιστερό. Τι? Καλά. Εγώ λέω, αν φοράγεις ένα κολάν γυαλιστερό με ένα πολύ ψηλό μποτάκι ή μπότα πολύ ψηλή, θα μπορούσε να κρατήσει αυτό το πουκάμισο που επίσης είναι σχετικά διάφορο, αλλά έχει αυτό το ωραίο άνοιγμα μπροστά, που κάπως θα γινόταν κάτι στην εικόνα. Δηλαδή, μια πολύ απλή εικόνα τώρα σου περιγράφω. Δεν ξέρω και από πού να αρχίσω, γιατί είναι μια εικόνα που πραγματικά δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Δηλαδή, ενώ μου αρέσει η φούστα και το πουκάμισο, δεν ξέρω. Πού θα ήθελα να τα δω φορεμένα και με τι άλλο styling. Δεν ταιριάζει με πάρτι αυτή η εικόνα. Ευχαριστώ. Καταπληκτική 10η εβδομάδα. Γιώργο. Ναι, δύσκολα τα πράγματα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σε ένα πάρτι μπορεί να πάει οποιοδήποτε όπως θέλει. Σε ένα φοιτητικό πάρτι βέβαια, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ χαλαρά και χύμα. Να σου το πω έτσι πολύ απλά. Οπότε εσύ θα είσαι και τύπου overstyling μέσα. Nice. Μου αρέσει πάρα πολύ το top και τα cutouts που έχει σε συνδυασμό και με τον κορσέ, για ένα περίεργο λόγο. Και μου αρέσει που έχεις δώσει και μία λίγο πιο gothic προσέγγιση με τα σκουλαρίκια, με τα δαχτυλίδια, με το make-up, με το έντονο μάτι. Αλλά η συγκεκριμένη φούστα, αν και είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι που δεν νομίζω να το έχουμε ξαναδεί τουλάχιστον φέτος, κάτι αντίστοιχο στο πλατό. Λίγο όγκος της, λίγο το μάκρος της, πάντοτε σε σχέση και με τα υπόλοιπα ρούχα που φοράς, είναι λίγο περίεργο. Αν ίσως το ίδιο ύφασμα ήταν σε κοντή φούστα ή αν φορούσες ένα shorts. Αυτή μαζεύεται η φούστα να κοντίνει. Σίγουρα μαζεύεται. Ναι. Αν ήταν, έχει δίκιο η ρούχα, αν ήταν κοντή πολύ, δηλαδή αν μαζευόταν όλο αυτό, δεν ξέρω να την κάνω. Μπράβο, κάτι να με έρθει. Μπράβο, ρε Στέλιο. Αλήθεια, μπράβο. Δεν το σκέφτηκα εγώ. Δεν το σκέφτηκες? Όχι. Καλά, και η μισή είναι ωραία, βέβαια. Φανταστική είναι, Στέλιο. Άμα το δεις τώρα από εδώ. Αχ, έτσι είμαι σίγουρη θα είναι τέλειο. Περίμενε, βγάλε το αυτό. Για βάλε το αυτό. Ανάποδα. Από κάτω. Μπράβο, ρε Στέλιο. Περίμενε. Καλά, δεν υπάρχει λοιπόν, αυτό που έκανε. Άμα ερχόσουν έτσι, Σοφία. Τέλεια, τι έγινε σήμερα. Αν ερχόσουν έτσι, πραγματικά θα έπαιρνες πάλι έναν άσο, γιατί δεν έχεις πανοφόρη.
Ναι, λείπει το πανφόρι. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Και έχει αποκτήσει και υπόσταση, σοβαρή υπόσταση αυτή η φούστα πλέον στο συγκεκριμένο styling. Εντάξει, ξέρεις ποιο είναι το αξιέπαινο. Είσαι ένα κορίτσι, όχι ιδιαίτερα ψηλό, που έχεις πόδια, λες και είναι 3 μέτρα. Ρυθμική. Ρυθμική λες, ε. Η μαμά σου και ο μπαμπάς κορίτσι μου. Ακριβώς. Αυτό που είπε η Κατερίνα δεν έχει να κάνει με ρυθμική αυτό. Αυτό έχει να κάνει... Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έτσι θα μείνω. Υποχρεωτικά, το καταλαβαίνεις πια. 8,3 είναι τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ. Για να σε δω τώρα να πηγαίνεις.